Μέγα λέγεσαι. Μέγα. Λοιπόν, πρώτον, ο ΕΦΙΑ είναι 15% λιγότερο από το χαράτσι. Μάλιστα. Ή τουλάχιστον στους πιο ακραίους δεν μπορεί να είναι περισσότερο από το φόρο που είσαι ο Έλληνας στο 13. Προσέξτε όμως. Σωστό είναι αυτό. Προσέξτε. Τώρα διορθώνετε. Σας είπε ο Αμπελιώτης τις λεπτομέρειες. Ακούστε. 400.000 ακίνητα, κύριε Καμπουράκη, είχαν δηλωθεί μέχρι πέρσι. 400.000 ακίνητα. Μπήκε στη μηχανοργάνωση και το χρηματολόγιο και όλα αυτά. Πόσα σήμερα είναι καταγεγραμμένα εκεί, τα ξέρετε? 6 εκατομμύρια. Όχι, σημασία. Να το πω για το λέω. 6.150.000 ακίνητα από 400.000, να μάθει ο λαός. Από 400.000 που δηλώνανε, βρεθήκαν 6.150.000. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι διευρύνουμε τη φορολογική βάση και θα μπορούμε του χρόνου ΕΦΙΑ να είναι ακόμα μικρότερος και μπορούμε ακόμα να πάμε και στην τοπική αυτοκίνηση να πάμε για να είναι ανταποδοτικό ο φορολογικό. Άρα λοιπόν αυτό είναι το μέλλον του ΕΦΙΑ. Συμφωνώ. Ξεκάθαρα. Αλλά μην το παραγνωρίζεις. Τα 400.000 δηλωμένα. Εννοείς δεν υπήρχε μηχανισμός. Δεν υπήρχε μηχανισμός. Δεν υπήρχε. Τα δηλώνανε. Εντάξει. Δεν λοιπόν, τα δηλώνανε. Ωραία, τώρα τα δηλώνανε. Αυτό τι σημαίνει όμως? Εσύ που το δηλώνεις, ναι, και εγώ που δεν το δηλώνω, εσύ πληρώνεις το μάρμαρο. Άρα πρέπει να το πληρώνεις. Καλά, ναι, δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό. Για τον μπάχαλο συζητάμε. Ωραία, τώρα το μπάχαλο γίνεται πάντα. Με τις δόσεις, τι θα γίνει? Ουδής άσφαλτος, που λέει και η φίλη μου. Ουδής άσφαλτος, εάν δουλεύεις. Δεν είσαι άσφαλτος. Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, που αναστατώθηκε όλο το σύμπαν, ολόκληρο. Τρομοκρατήθηκε ο κόσμος. Όχι, δεν τρομοκρατήθηκε μόνο, Μάκη μου. Συμφωνώ. Με συγχωρείς, είχε ο άλλος ένα χωράφι στην ΚΟ που ξέρω εγώ. Εγώ έτρωγα το ξύλο, δεν το τρώγε εσύ. Όχι, εγώ το τρώγα. Εσύ δημοσιογραφικά. Ναι, ναι, καλά. Εγώ πολιτικά. Έτσι. Και γιατί δεν το φάω το ξύλο που δεν ήταν αυτό. Ωραία, και είναι λογική να λέει ο Χαρδούβελης δεν είναι δικό μου. Ο άλλος λέει, εγώ είμαι διοικητής Τράπεζας Ελλάδας, κανένας δεν είναι. Βρήκε στον Άτο Χαρδούβελη να βαρέσει, ο οποίος δεν φταίει τίποτα. Εντάξει. Ποιος φταίει? Εντάξει. Ποιος φταίει? Ο υπουργός φταίει, υπουργός φταίει, είναι ο μηχανισμός. Ο μηχανισμός. Ο μηχανισμός. Το έχω ξαναπεί και είχα πει μάλιστα κάτι και ακραίο, δεν το είπα να χειροδικήσω, ναι, αλλά αλληγορικά θα τον πλάκω στα χαστούκια. Ναι, μάλιστα. Το έχω πει. Ναι. Λοιπόν, με τις αν τον έβρισκες. Με τις δόσεις θα γίνει. Δεν μου το βρίσκουν, ναι. Το ψάχνω ακόμα. Με τις δόσεις θα γίνει. 150, 30, 25, 48, 72. Ο και 40 θα χάσει το στοίχημα. Το 42 δεν το χάσει. Μην. Θα το χάσει. Μην βάζει λεφτά να το γίνει. Βάζω. Όχι, δεν βάζω λεφτά. Βάζω στοίχημα. Κύρος. Το κύρος. Μπράβο, κύριε. Μπράβο, κύριε. Έμα αυτό είναι η μόρφωση. Τι κάνει. Το κύρος. Λοιπόν, άκουσε να του λέω τώρα. Εγώ είμαι με τον Άδωνη που βάζει λεφτά. Άκουσε λοιπόν να σου λέω. Για πέστε μας τώρα. Δεν βγάζει λεφτά. Αγωνίστε να βγάλει το μεροκάμα. Για πέστε γιατί τα γράφω τώρα. Ακούστε λοιπόν. Ακούστε. Το 72 έχει συμφωνηθεί. Το 72 έχει συμφωνηθεί. Αυτό είναι είδηση που μας λέει. Ακούστε τώρα. Θα το πούμε το βράδυ στις ειδήσεις. Εγώ σας λέω 72 είναι τουλάχιστον. Τουλάχιστον. Ακούστε λοιπόν. Έχετε ενημερωθεί από αυτό γι' αυτό. Ακούστε λοιπόν. Ναι, μου στείλα ένα βασάκι mail. Σου εξηγώ λοιπόν. Εγώ δεσμεύομαι για αυτά που λέω. Το 72 έχει συμφωνηθεί. Βάλτε τίτλο, παιδιά. Βάλτε τίτλο. 72 τουλάχιστον οι δόσεις για τα ληξιπρόθεσμα. Για κομμάτος. Από εκεί πέρα δεν μπορώ να προλάβω. Ναι, ακριβώς όπως το λες. Από εκεί πέρα δεν μπορώ να προλάβω τον πρωθυπουργό. Αν σηκωθεί, τα κάνει αυτά Σαμαράς και καλά θα κάνει και να πει η ελληνική κυβέρνηση λέει 100. Αυτό έχω ένα ρωτήμα. Μήπως πει 48 όμως. Ξέχασε το. Ξέχασε το. Ναι, αν πει 100 δεν έχουμε αντίρρηση. Ναι, ξέχασε το. Να ευνηδιάσει. Ακούστε κύριε Καμπουράκη. Κύριε Γιακουμάτο, μισό λεπτό. Εδώ να δούμε την πραγματική μισό λεπτό να καταλάβω κάτι. Τώρα, μισό λεπτό. Να σας προφυλάξω. Κλείνουν. Α, δεν προφυλάξει. Ο Θεός μου προφυλάξει. Σιγά μην προφυλάξει εσύ. Εσύ να με ρίξει πιο βαθιά. Μισό λεπτό. Μα υποτίθεται ότι αυτό. Περιμένετε λίγο. Υποτίθεται ότι αυτό θα το εξαγγείλει ο Σαμαράς. Ποιο? Ακόμα και αν είναι 72. Εσείς τώρα μας το αποκαλύπτετε. Μα το είπε στη Θεσσαλονίκη, τι λες τώρα. Το 72 είπε δεν το είπε. Είπε όταν λέει μεγαλύτερες δόσεις, αφού έχουμε μέχρι στιγμής έχουμε 48. Αλήθεια είναι αυτό το επισημάνει. Άρα λοιπόν τα λέει περισσότερες, τι εννοεί. Το περισσότερο δεν ξέρει αν είναι. Για κομμάτος τουλάχιστον 72 δόσεις για τα αγγλικά. Σας καλύπτει αυτό. Με ό,τι θέλει δικό σας κανάλι. Όχι σαν είδηση. Σαν είδηση. Τουλάχιστον 72. Το λέω. Ξεκάθαρα, προσέξτε. Το άλλο, εγώ πιστεύω ότι Σαμαρά. Γιατί βλέπει την πραγματική οικονομία και βλέπει το δράμα του μικρομεσαίου, του επιχειρηματία, του βιομηχανία. Το βλέπει. Ναι. Ότι δεν είναι ότι δεν πληρώνει και δεν μπορεί να πληρώσει.